Περίμενε, δεν. Εκλάπη το γιο των Μπορντό, χρώματος Μπορντό. Δεν κλάπη. Ξανάμενε. Εκλάπη το γιο των Μπορντό, χρώματος Μπορντό. Του λέω, μαλάκα, εδώ κάτι δεν πάει καλά. Έτσι γράφει εδώ. Παίρνει αυτός που έχασε το αυτοκίνητο στην γραμματεία. Καρίνα είναι, Καρίνα! Πες το μαλάκα, Καρίνα είναι! Ο κόκκινος είναι ο καλύτερος ψυχαναλυτής της πόλης. Αρκεί να υπάρχει ο σκηνοθέτης να του βγάλει το ταλέντο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ο κόκκινος είναι μεγάλο ταλέντο. Τι άλλο θέλετε να σας πω για τον κόκκινο? Ο κόκκινος 12 χρόνια μαζί μου. Τι να πρωτοπώ, βιβλίο να γράψω για τον κόσμο. Ποια ιστορία θες? Το κουμπί. Μόλις στήθηκε μπουκαλιά ο κόκκινος, γίνεται κομμάτι. Έχω κάνει φίλους εγώ. Μόλις πιούνε 2-3 ποτέ, ο μπράτσο γίνεται τέτοιο. Γλώσσα. Και πάντα σταματά να λέει τα φωνή έντα. Πάνε κάτι δημιουργείται με τον της αθλάθμιος. Ο κόκκινος κάνει μυθοπλασία. Αλλά το ταλέντο του είναι ότι μπαίνει μέσα στη μυθοπλασία και πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Και το κακό είναι ότι βάζει και εμάς μέσα στη μυθοπλασία. Δηλαδή εγώ έχω παίξει σε σενάρια με τον κόκκινο και πήγαινε φανταστικά. Ο κόκκινος δούλευε στο bowling. Αυτό είναι αλήθεια. Μοίραζε μάρκες στο φουρναράκι. Από την ώρα που σκολάει ο κόκκινος, ξεκινάει ο μύθος. Φοράκρε. Αν θέλει να μαθευτεί κάτι, ξέρει ότι μυστικό δεν μπορώ να κρατήσω και έρχεται, είναι που το μόγιας, πονηρός. Κρατάς μυστικό. Εγώ του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Πες μου 3 ώρα το πρωί μυστικό, θα ξυπνήσω 10 άτομα 4 ώρα να το μοιραστώ μαζί μου. Είσαι τάφος. Τάφος με βουλγάρικος, με στάχτη μέσα. Δε. Με το που βγαίνω από το μαγαζί. Βλέπω 2 Ρώσους. Όχι, λέω, αρχίζει τώρα. Αρχίζει, βάζει τη Δευτέρα, αρχίζει το ουίσκι, περνάει στις φλέβες και τα λοιπά. Τι έγινε ρε κόκκινο? Εγώ μιλάω σοβαρά σαν να είναι πιστικό, δηλαδή ότι είναι κανονικό. Με το που βγαίνει η ρόφη, έχω πάρει τα λεφτά γιατί μόνο ο φρουναράκι θεμένα έχει επιθεθεί. Οπωσδήποτε. Έδωσε ο φρουναράκι τα λεφτά στον κόκκινο να τα πάει. Μπράτσα, γιατί μετά το πρώτο ουίσκι γύρασε φουστότερο. Στο δεύτερο ουίσκι ξέρει box, στο τρίτο ουίσκι καράντε κτλ. Και τι γίνεται, του λέω κόκκινο. Πέφτει ένα πιστολίδι. Δηλαδή λέω, εσύ βγήκε από το μαγαζί με τα λεφτά. Ναι. Έπεσε πιστολίδι. Ναι. Και μιλάμε τώρα, κάνουμε 12 χρόνια εκπομπή. Ναι. Πώς ναι ρε κόκκινε, του λέω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έλα και εγώ το δικό μου το κέρατο. Α, εντάξει λέω. Μπέρδεψε το ουίσκι με τη βότκα τώρα. Ή τώρα το μπέρδεμα των ποτών. Και τι έγινε ρε μαλάκα, του λέω, για πες μου ρε. Δίνω μια θωρόθο, χτυπάει σε ένα σύρμα. Μετά του λέω, μετά με περιλαβαίνουνε. Λέω και μετά τι έγινε, τους τρέπω σε φυγή. 2 Ρώσοι τώρα εγκληματίες, τους τρέπει σε φυγή ο κόκκινος. Δεν έχει ανοίξει μύτη, δεν υπάρχει τραυματισμός, και ένα θάγανο να πει και τα λοιπά. Καλά να πούστε του λέω, τόσο καιρό, βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος, 3-2 αυτοί οι κακοποιοί οι Ρώσοι. Κάθε κεφάλια να δεις. Και εσύ λέει ο τρίτος, και δεν άνοιξε μύτη. Μια σφαίρα, ναι, χτυπάει στο κουμπί από το δερμάτιο. Δηλαδή λέω,
πώς χτυπάει η σφαίρα αυτό. Ήθελε να δείξει ο μαλάκας ότι είχε ακριβό δερμάτινο. Πόσο μαλάκας είναι που για να δείξει ότι είχε ακριβό δερμάτινο έπλασε την ιστορία. Λέω αυτό Παπαγιαννάκη ρε μαλάκα, δεν το πήρε το. Δεν σε είχε βάλει μια φωτιά και έγινε, λέω, φοράξε με τότε Μιχαλίτσο με το Σεμερτζίδη. Αν δεν πήρε με στη γη, δεν πήρε. Ξεφτυλισμένη άνε. Χρυμερό για μαλάκα. Η σφαίρα εξωστρακίζεται. Φεύγει, χτυπάει το τζάμι ενός αυτοκινήτου. Αμέσως ο κόκκινος κάνει πρόβα γενεράλε τελευταία, πυροβολεί τους Ρώσους, φεύγουν και ο τραυματισμός ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Έπαθε έγκαυμα λέει γιατί έπιασε το κουμπί. Είναι έτοιμο κύριε. Ο Άρης Γάτας ήταν η αιτία που έζω όλη μέρα. Τι σημαίνει. Ποιος είσαι έτσι να πει. Η ιστορία του Φιλάνη. Δεν τη θυμάμαι. Ο άξονα τη γη. Είστε άρρωστοι, τα ξέρετε απ' έξω από το δρόμο. Παρόστε. Είναι ο Ψηφίλης εδώ. Ψηφίλης Γιάννης. Όχι. Ψηφίλης Βασίλης. Δεν πίνει ούτε ρετσίνα στην Αμερική, όταν έρχεται να πες, του δίνει και καταλαβαίνει. Και το πρώτο που βρίσκει είναι το κόκκινο. Ο κόκκινος τα ξέρει όλα. Δηλαδή, στον χειρουργό θα πει πώς θα βάλει τον ιστέρι και θα κάνει την κόκκινο. Είναι παντογνώστικη. Στη γειτονιά μου υπάρχουν πολλοί αλκοολικοί που μαζεύονται γωνία παρατολικής δράξης και επενδύσεων. Εγώ πάντα πάω από απέναντι προς το δρόμο γιατί το κάθισμα είναι πολύ βαρύ. Και πάντα περπατάω να σκύψω το κεφάλι. Κόκκινος, Ψηφίδης, με πάρε. Φαλακρέ! Φαλακρέ, έλα να σου πω τη φωνή είναι. Έλα να σου πω τη φωνή είναι. Το κόκκινο το μάτι. Για λάδα, σαν τον Ανέστη Βλάχορα, που το γυάλι με το μάτι. Οι εξυπνάδες πάνε και έρχονται και έχει γίνει ιστορία με το τσουνάμι. Άμα πιούν δύο ρετσίνες παραπάνω, βάζουν και τη σάλτσα. Αν δεν ακούνε τον υποτός και βάζουν και τη σάλτσα. Φαλακρές να σου πω μια ιστορία να τσουνιάσει. Λέω τι ιστορία. Με το τσουνάμι, ο κεντρικός άξονας της γης. Ένα κράκι. Και αποκλίναμε τις πορείες μας στο σήμα 8 σάτιμετρο. Κόκκινος. 12. Τα μαλακία να την διώχνεις. Και το άλλο με τον Ψηφίλη, το απίθανο, το Βασίλη. Το Βασίλη. Με το εισιτήρι. Καλοκαίρι 2009. Παίρνω το λεωφορείο το 12 της κάτω Πούμπα στο κανικαστήριο να πάω Πούμπα. Κάτι είχαμε κάνει με δικαστή που φαντάζομαι δεν το λέω. Στη διαδρομή σκάει μύτη ο Ψηφίδης. Σαγιονάρα, κοντό παντελόνι, στα 65. Φαλακρέ! Μουτσου μουτσου! Θα κάτσω δίπλα. Κάθεται δίπλα. Έχει το εισιτήριο. Τρεις τάσεις μετά, Άγιο Φανούρι, πιο κάτω, σκάει μύτη ο ελεγκτής. Στήρα τα καλή, στήρα στα μπούρσα, ας άσχημα, ας σκατόπιστος. Στήρα. Μπορείς το κύριε που λέει, από τις σπάνιες φορές που... Μπρώνεις, κύριε, στα πρόβλημα. Συνήθως δεν. Ψηφίλης, δεν το έχει κυπήσει. Το έχει έτσι καμάρα, τόσο να κυπήσει. Στήρα, κύριε, ορίστε, κύριε. Στο παράθυρο. Όμω, κύριε λέει, αυτό το εισιτήριο έπρεπε να το χτυπήσετε. Και τι με φραπές να το χτυπήσετε. Έπρεπε να το ακυρώσετε. Και τι με υπόπτης να ακυρώσω κόλλη να το πληρώσω. Τρελαίνε το ελεγχτής. Κύριε, από πού κατεβήκατε από τα βουνά. Από τα βουνά κατέβηκες εσύ. Εγώ κατέβηκα το Χιούστον. Μπράβο, μπράβο. Από τα βουνά
Θέλω να μου πείτε το πιο αντιπαθητικό δημοσιογράφο. Το πιο αντιπαθητικό δημοσιογράφο. Πες το μου όνομα. Πορτοσάλτε. Πορτοσάλτε. Δεύτερο. Κόλκα. Δεύτερο. Πώς. Μογδάνος. Τρία. Χίτας. Περκετέρος. Σλούκου. Πώς. Τρέμι. Πώς. Μογδάνος τον είπαμε. Άρα. Τα ψιάρα σου φανούν δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι κοσμικογράφος. Το κόκκινο το συμπαθείτε. Το κόκκινο το συμπαθείτε. Γιατί το συμπαθείτε. Γιατί το συμπαθείτε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σας κάνει να συμπαθείτε το κόκκινο. Γελάτε. Γελάτε. Γιατί απλά ξέρουν όλοι περισσότερο από αυτό. Είναι πάρα πολύ. Βάλετε μου 30 ερωτήσεις ό,τι θέλετε, αν απαντήσεις κρίσεις πάνω με το τηλέφωνο. Τι θέλετε από αυτό το τηλέφωνο, έχει χάσει στοίχημα από η φωνή του Παοκτζή, για θέμα του Ιρακλή. Θέμα, κόκκινο, τι, το, τι. Το. Ο άνθρωπος του άμα. Το. Κάτι καλό. Παγκόκκι λέτε ποιο. Το. Επειδή έχω μαλώσει με τις διαφημίσεις απάνω, λέω το κόκκινο για να απαλλαχθώ από αυτό το ψυχοφθόρο. Φέρε χαρτί, πάρε χαρτί, μέσα αυτό το τελπά, λέω γρηγόρι μου, δεν συμπλήτωσα. Εσύ πρέπει να ξεκινάς την εργοδί, πρέπει να είναι στους κωδικούς. Και εγώ θα μπαίνω σιγά σιγά μέσα μετά, σιγά σιγά εσύ να γλυγένεις τον κόσμο, γιατί έχει μια φωνή. Ναι, έχει μεταλλική φωνή. Έχει μεταλλική φωνή. Λοιπόν, και θα δημιουργηθεί μια κατάσταση σιγά σιγά να πω. Παίρνει λοιπόν ο κόκκινος από τη διασπίστη. Εν τω μεταξύ, δεν στροφάει το μυαλό του, αν δει κάτι στραβό, να σταματήσει. Πρώτα το διαβάζει και μετά τα θεά κύτταρα του μυαλού του αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος. Πάμε στα σούπερ μάρκετ Κωνσταντινίδη. Μάλιστα. Συνοδό γάμα Κωνσταντινίδη. Δεν μιλάω. Δεύτερη ώρα. Είμαι και χορηγό δεύτερη ώρα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ γάμο Κωνσταντινίδη. Στην οδό γάμο Κωνσταντινίδη 24. Και μου λέει δεν μ' αρέσει αυτό. Τι θα σ' αρέσει. Λέω εδώ η διεύθυνση του μαγαζιού έχει το ίδιο όνομα με τον ιδιοκτήτη. Η απάντηση του κόσμου. Έτσι γράφει εδώ. Ας τι γράφουνε μαράτα εδώ, δεν με νοιάζει τι γράφουνε αυτό. Δεν με νοιάζει ότι η διεύθυνση του μαγαζιού είναι ίδια με τον ιδιοκτήτη. Φαρακρέτε να πιέσαι από που σου σπάει τη ζωή του τα χρόνια, δεν θα βγει, δεν μαράτα. Δεύτερη μέρα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ Γάνο Κωνσταντινίδης, στην οδό Γάνο Κωνσταντινίδη 24. Πρέπει να μου το πελάσει το μέρος. Κάτι δεν πάει καλά. Παίρνει τηλέφωνο άλλος. Ο ιδιοκτήτης. Πέκιας λέγομαι! Πέκιας λέγομαι πες το μαλάκα. Αυτό δεν είναι το γέλιο. Το γέλιο είναι ότι έρχεται ο Γρηγοριάδης που λέει ο Γρηγόρη. Έκανες λάθος. Εκείνο είναι το γέλιο. Είσαι μαλάκας! Τέσσερις μέρες έβγαλε μαλλιά ο άλλος. Το λάθος του άνθρωπος. Πέκιας λέγομαι. Πέκιας λέγομαι. Από τα πολλά του κόκκινου τα ευτράπελα. Το άλλο που λέει έχετε μήνυμα. Όπου κούτρα ο κόκκινος είναι μέσα 100%. Είναι κουτρομόγιας. Το πόνιρος, κουτραδό. Πες που πάει διακοπές. Ας. Τι είναι αυτό. Ας. Πού είχα μείνει και με το κόκκινο αυτό. Καλά, με το σούπερ μάρκετ τελείωσε. Στο μήνυμα. Γεια σου Λαμπόπουλε και κόκκινε. Έχω εστιατόριο στη βαθινή της όργανς. Έχω διέτης και για τον Λαμπόπουλο. Τι έχω διέτης. Έτσι γράφει εδώ. Τι έχω διέτης. Έχω διέτης και για τον Λαμπόπουλο. Μία λέξη. Έχω διέτης. Τέσσερις ώρες να καταλάβω. Ρε μαλάκα μου λέει, ποιος είναι ο έχω διέτης και τι λέει ο κόκκινος. Αυτός που έχει το μαγαζί. Το χειρότερο που μου έχει κάνει ο κερατάς.
πάνε καθαρά. Όταν, όταν θέλει να πάρει προμήθεια, παίρνει την ερωτική φωνή. Φαλακρέ. Τι είναι ρε παιδί. Σε βρήκα μόνοι. Πού είναι μαλάκα. Για το γύρο που άνθρωπο. Όταν, σαν το 30%. Ρε πού στείλω. Σε οποιαδήποτε εταιρεία να πηγαίνεις, 20% είναι μεγάλη υπόθεση όταν φάσεις προ-κρίσης. Τότε παίρνανε 500 ευρώ την εκπομπή την, το μήνα, τον το χορηγό. Τώρα πέσανε κάτω από τα μισά. Λοιπόν, για να μπορούμε να τα παίρνουμε. Τέλος πάντων, ποιο είναι το μαγαζί κόκκινο. Καραόκε! Ή κολόπαρο θα ήταν, ή μαγαζί θα ήταν, ή μπουγάτσα θα ήταν, ή εστιατόρι θα ήταν. Πάω στο καράκι και λέει, ας το πάνω μου! Πήγαμε, βλέπω τον ιδιοκτήτη, εγώ είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής, δηλαδή άμα δω τον στραβό, το καταλαβαίνω. Δηλαδή λέω, μπλέξαμε τώρα. Ο ιδιοκτήτης μου φαίνεται άνθρωπος, φυσιολογικός, ωραίος, κυμπάνης, παρακαλώ και αυτό, καθίστε γραφάτα, όχι του ψεύτικη, δηλαδή δεν είχε ψεύτικο κυμπάνη, λίγη ήταν κανονικός κυμπάνη. Λέω τα λεφτά μετά. Λέει να στα βγάλω, να στα βγάλω, δεν θέλω, μετά να μείνει και ευχαριστημένο. Έτσι λειτουργούμε. Πολύ ωραία. Τελειώνει ο μήνας. Μου λέει θα το βάλουμε μετά δύο μήνες ή τρεις μήνες μου είπε, άλλο ένα τρίμηνο για να τελειώσει εδώ. Πολύ ωραία. Κόκκινα ψάγινε το πεντακοσάρικο. Θα πάω, θα πάω. Δεν πάει πολύ άλλο. Πάει και ο Ματής ο κόκκινος, δεν το είχε τρακάρει ακόμα. Κατεβαίνει στο μαγαζί. Έρχεται την άλλη μέρα. Πού τα λεφτά. Το βλέπω, δεν με κοιτάει στα μάτια, κοιτάει κάπου. Όταν βλέπει την κάμερα ο κόκκινος, κάμερα. Και όταν λέει ψέματα, κοιτάει πάντα κάτω. Λέω το βρούστη κάτι έχει γίνει τώρα. Δεν μιλάω. Εγώ μιλάω στο τέλος πάντα. Λέω τι θα γίνει, θα πω, τι άλλη εβδομάδα. Πάει την άλλη εβδομάδα, πάει την παράλληλη εβδομάδα, πάει ξανά την παράλληλη εβδομάδα. Δεν μετάβασε. Λέω μάλλον για πες τώρα αν δεν τα έχει, να μας τα δώσει πνευματικά ή αν φάγαμε θέση. Φάγαμε θέση ανθρώπινα. Τι η πρώτη φορά θα είναι. Τέλος πάντων, έρχεται το κόκκινο σε δύο-τρεις μέρες. Μου έδωσε επιταγή. Πότε λύγει η επιταγή. 8 Δεκεμβρίου. 8 Δεκεμβρίου η γενέθλια η γυναίκα. Σημειώνω, έχω πάντα. Όλα ωραία, στα γενέθλια της γυναίκας που παίρνω την επιταγή, παίρνω το 1500, δίνω στο κοπρίδι το 1,5 εκατοστάρκο, κρατάω τα 3,5, δίνω τα μισά στο γύρο που αν παίρνω και εγώ τα υπόλοιπα, έτσι δίνω. Εδώ δεν είναι γυναίκα σου τίποτα. 9 Δεκεμβρίου. Κόκκινε τι έγινε. Ακάλυπτη επιταγή. Εσείς τώρα στη θέση μου τι θα κάνατε. Λοιπόν, παίρνω το ηθοποιήστικο, παίρνω στο Κόρδοπα, κατεβαίνω την κατηφόρα και ευτυχώς, Παπαναστασίου με μπότσα, παπκάρ, κατεβαίνω κάτω στο υπόλοιπο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, τώρα λέει πώς θα το φέρω. Είναι λέω, θέλει τρόπο. Λέω, ήρθα για να συζητήσουμε λέω για το επόμενο τρίμηνο, πώς θα γίνει να σας άρεσε. Πολύ καλά, μπράβο. Λέω, το μπούστο είναι πολύ καλά και δεν με πλήρωσε. Λέω, είχαμε κόσμο, βεβαίως, λέω, ήρθα εδώ με ολέα, καραό και φωνάζον, α, έγινε λέει χαμός. Τι το μπούστο είναι, δεν με φαίνεται για πατεώνας. Από εδώ, από εκεί, λέω, θα το βάλουμε, λέω, στο επόμενο δίμηνο κτλ. Μπανιώτη, μην ακούς, πελάτησες. Λοιπόν, λέει, βεβαίως, λέω με το υπόλοιπο, λέει, τι το υπόλοιπο. Λέω, το μεταμουσάρκο, λέω, θα το δώσεις, λέω, μαζί με τα υπόλοιπα, όλο μαζί. Να το φάω γερά, δηλαδή το θες ή... Πριν 2,5 μήνες, λέει, τα λεφτά τα έδωσε όλες στον κόσμο. Περίμενε. Την άλλη μέρα, μάλλον πριν την άλλη μέρα, γιατί ο αυτός τι σου είπε. Στα ίσια του, μου είπε, λέω, του δώσες ακάλυπτη επιταγή. Πάρ' τον μπούστη τηλέφωνο. Έλα, Γρηγόρη, ποιος είναι το όνομα του. Λέω, τι λέει, δεν μιλάει. Λέω, τι δεν μιλάει. Έλα, Γρηγόρη, τι έγινε, δεν μιλάει. Τρίτη φορά δεν μιλάει, τέταρτη παίρνει μπροστά. Έκανε μαλακία ο Φαλακρός. Εγώ έκανα τη μαλακία. Ο άνθρωπος φυσικά θύμωσε, προσβάστηκε και πάρα πολύ. Το μαγαζί του έγινε, υποτίθεται κατά κάποιο τρόπο δυσφήμιση. Του λέω, μαλάκα, τι έγινε. Τα πήρα τα λεφτά. Μαλάκα μου. Γιατί δεν μου πήρε μπροστά, τι ήταν αυτό. Τα πήρα για ιεροσκοπό. Φιλανθρωπία. Τι ιεροσκοπό λέει αυτό, μαλάκα. Έχω ένα φίλο καρκινοπαθή. Δεν έχει λεφτά να πάει να πει.
μήνα, σου στιγμή θεραπεία! Υποδιευθυντής το είχε αυτός εδώ μεταξύ, δεν ήθελε να πει στην εταιρεία. Αυτός από εμάς πιο ήγης, εμείς μπράβο τον Αφρικό, αλλά τώρα μην το ξέρουμε, αυτός πολύ πιο ήγης από εμάς. Και μια ρομάδα, έπρεπε να με πεις, να το κάνουμε κτλ. Θα τα δώσω σε μια ρομάδα. Μετά 15 μέρες μου τα δίνει. Περπατάει έξω από την Πότσερη, έτσι βιαστικός πάντα όπως είμαι. Βγαίνει ο προποτζής Μάρκου Πότσερη, 74. Τι είναι μαλάκα. Πριν τρεις μήνες με μαλάκα είσαι εδώ κόκκινο. Ναι. Και σε κόρτο παρεάν. Ναι. Ένα 35 το διπλό. Ναι. Σκάλα με τα κοσάρια. Κλειδιά που ξέρω ένα με ένα. Πρέπει να το δει. Ο κόκκινος ελεύθερος, πριν πολλά χρόνια, γαμπρός. Γραμματεία, η συγχωρεμένη νύχη. Ανέρυπτο, ναι. Τι περπατά σε τρίμα, αν δεν το δώσω. Κάθε διάλειμμα, κόκκινος. Body X πλασέ, τα ξέρεις. Και παίρνεις συστάς του λεωφορείου. Έτσι. Τι θα γίνει, ναι, μαλάκα, το πρέπει να σε σπίσεις τα αρχίδια, θα σου αρετήσω. Βουλιά, Ρίκη! Πάρα τηλέφωνο του Χάτσου Παναγή. Αυτή ήταν μια γλυκή συγχωρεμένη. Μια σπαστιζιά ήταν. Καλή κοπέλα να την έτσι πήγε. Τι θα πάω, τι θα πάω. Εγώ είμαι ο Αριστόφυλλος. Τι. Ο Αρτόπουλος πίσω από την κολόνα. Μεγάλη διάλειμμα πρώτα μισά. Γεια σας κύριε Κατυπαρά, γιατί κάνετε. Γεια σας. Είναι η Νίκη από το Μετρόπολης. Του πες. Μετρόπολης. Μετρόπολης. Τώρα ναι, τώρα ξεκινήσα. Σας θέλω να μου κάνεις ο κόκκινος. 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 Κι άλλα πολλά λεφτά που δεν θυμάμαι τώρα. Το ανακόντα. Φαλακρέμος παρακαλάνε να μας κάνουν συνάδελφοι στην Εσπρέσο. Παντελώς άγνωστοι πριν 10 χρόνια, όχι Εσπρέσο, ούτε τα νέα της πολυκατοικίας δεν μας ξέρα. Του λέω ότι είναι κάποιο λάθος που θα κάνεις, γιατί λέω για να μας παρακαλάνε από την Εσπρέσο, που πουλούσε τότε πολλές χιλιάδες φίλια παραπάνω, να μας παρακαλάνε. Να μας πάρουν συνέντευξη, να μας φωτογραφίσουν κιόλας, γυμνούς, με σταφύλια. Το ρύθμισα! Έψησε το κάλυπτο τον Χρήστο, ένα δημοσιογράφο εδώ του πρώτου φίλου, του φάγε τα σπλάχνα 6 μήνες, μετά το έμαθα. Δυο φιέντες να φάγω για μας πάρει. Του λέω εσύ, δεν σας ξέρουν ένα φίλο από το Μητόχωρο και κάτι. Τι να πουλήσετε στην Αθήνα σας, εκεί πέρα είναι η μεγάλη πηγή των φίλων. Άμα πάρεις φιέντες θα μάθω πουλήσεις φίλε. Από εδώ τον είχε, από εκεί τον είχε, του βγάλει την ψυχή του ανθρώπου. Μας πάει στο, πώς το λένε, του μαμπάδα του ξενοδοχείου, Πόρτο Παλάς. Ο μαμπάδας είναι φίλος μας και τον δύο. Απάνσο μαμπάδα. Και αρχίζει, έρχεται ένας φωτογράφος, τραβάει από εδώ, στα φίλια από εκεί και τα κλπ. Και ήρθε η ώρα να πούμε γυμνή στην πανιέρα με τον κόκκινο. Τόσα χρόνια ο κόκκινος μας είχε φάει τη ζωή. Ο Ανακόντα! Πόσα πολλά έβγαινε και θα πανακόμενα! Όταν
Έτσι ο Ανακόντα, αλλιώς ο Ανακόντα. Έτσι ο Βόας, αλλιώς ο Πρωταλίος. Ήρθε η ώρα να το δω αυτό τον Ανακόντα. Δίνει το κόκκινο, παίρνει την πανιέρα πρώτος. Σαπουλάρες και τα λοιπά. Μπαίνω και εγώ λίγο. Κόκκινο, κάτσε λίγο στη λίγο. Μην μας πει κανένας Ανακόντα. Και έχω λογικά πάθμι και γαστροτερικά μετά. Σηκώνει το κόκκινο, σηκώνει λίγο. Λέω αυτός είναι ο Ανακόντα. Αυτός ρε μαλάκα λέει με το φυδάκι ο διαμαντής. Τους Ανακόντα ρε μαλάκα λέει αυτός εδώ. Κι άλλα πολλά, κι άλλα πολλά με το κόκκινο. Είμαστε 12 χρόνια δίδυμοι. Α, όχι, θέλω κάτι πιο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Μπορείς. Α, το ρόπαλο. Σκάει λίγο κόκκινο στο τελευταίο για το κόκκινο. Στο ραδιόφωνο με βλέπει πας box να βράσω τον box που πας φρεώρε τι έγινε ρε μαλάκα φρεώρε τον box μα τι έγινε ρε μαλάκα σε στο βράδυ έτσι μπήκα τρεις ληστές στο σπίτι μου στο υπόγειο και να ζούμε και εσείς ρε μαλάκα τι έγινε παίρνω ένα μπροστά. Το δίνω μια με την πόρτα στα μούτρα. Δεν ξέρω σε ποια ταινία του είδα αυτό. Τον αφοπλίζω, του δίνω ένα πεντάρι. Πεντάρι, πότε δεν κουράζει και σπουδό. Εσύ άμα δώσεις μια την πόρτα και τραβήξεις και ένα πεντάρι, από 120 σηκούς, 160 είσαι στο προεφρασματικό στάδιο. Είσαι μαλάκα! Και παίρνω το όπαλο του baseball και του στρέμω σε φυγή, γυμνός. Μετά μια εβδομάδα, εγώ πήρα θάρρος. Αυτό είναι με δίπλα του. Μετά μια εβδομάδα, παθαίνει ο Καντίνας, ο παλιός θεματοφύλακας στο Άρη, ένα ψηλό εγκεφαλικό. Και πρέπει να πάμε στο Ιπποκράτιο, όχι, στο ΑΧΕΠΑ. Πάμε στο ΑΧΕΠΑ για να τον επισκεφτούμε. Φορά κρέπω, μισά τα γλυκά. Εντάξει. Και να τον πάμε. Αφού έπαθε εγκεφαλικό, τι να τον πάμε. Του πήρε ένα χυμό. Δάσκαλο παίρνει. Δάσκαλο παίρνει. Λοιπόν, πάμε πάνω, ξεκατεβαίνουμε κάτω. Το φινιστρίνι από το ματί σπασμένο. Το βλέπω όταν το φινιστρίνι από το ματί. Λέω Γρηγόριο, μα είσαι σαν λίγο το φινιστρίνι από το ματί. 10 μέτρα πιο εκεί είναι παρκαρισμένοι δύο τύποι, ψιλούποπτοι, με ένα Σκόντα Φάμπια με σκούρα τζάμια. Λέω εγώ τώρα δεν μπορεί. Αλλά το λέω, ας το κάνουμε. Δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά καλό, να τους πλαβώσουμε στα πουλίδια τώρα πάντα. Μπορεί να έχουν ξέρατο. Και εγώ δεν μου στείλω. Πριν μια εβδομάδα, τρεις ληστές πήγαν μέσα στο σπίτι, τους πλάβωσες στο ξύλο. Έκανες το όπαλο τους μπέρες μου, έσπασες μια πόρτα στο κεφάλι. Αυτή τι είναι ρε μαλακά, είμαστε και δύο. Πάμε Φαλακρέφ, και το έχουνε. Ασύλληπτος Γρηγόρης Κόκκινος. Αν δεν μιλάει και ο Κόκκινος δεν είναι πέρα. Πάμε, δεν είναι πέρα. Ο Κόκκινος δεν χωνεύει τον Ασλαμά εδώ και πολλά χρόνια. Το κάλεσε από αυτή. Είναι ανηφαίρο. Δεν γουστάρα τώρα. Λέω γιατί δεν το γουστάρεις. Ξέρει αυτό. Γιατί δεν σε γουστάρει. Ραφ, καλό, καλή χρονιά. Κάνε καλή χρονιά, Τσάρο. Φιλιά, φιλιά, καλή χρονιά. Γιατί δεν σε χρονιά. Εντάξει, ξεκίνησα. Βασικά πρέπει να τη δίνει εκεί, ξέρει. Τι, τι. Μου τη δίνουν στα πάντα οι υπερτιμημένοι. Οι υπερτιμημένοι. Ζωή, στα πάντα. Δεν διέκομαι. Ο Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης. Θα ξαναμιλήσουμε τώρα για το Σιρέα πάλι. Ναι, λέγε, μη σε διακόπτει αυτό. Το Καϊτάνα Σιρέα το ξέρετε το κάνα μέσα. Το Σιρέα το παλιό. Γερός τα είναι. Είπες άγγελε. Γερός τα είναι. Γερός τα είναι εκεί που είναι ούτε στάχτη. Παίξει ο Καφατζόμιο η μεικτή βεταράνων Ιταλών με τη μεικτή βεταράνων του Ηρακλή. Αυτό έγινε πριν 5 χρόνια Παναγιώτη, κάπου εκεί, πριν 5 χρόνια περίπου. Και λέμε ο Σωτήρας Καράκιος να πάμε μαζί και πήγαμε όντως για Αντωνιώνη και ηλίου σε κάποιους άλλους.
Εγώ είμαι και αντιτάλλο γιατί του χαίρομαι. Ευτυχώ δεν υπάρχει κανεί να περάσει τα λόγια αυτό. Ναι, ναι. Είναι ωραία άντρε. Γιατί όμω τώρα η Ιταλία τότε φόβο δεν στην Ευρώπη. Σε όλη παλίγα είναι του πάντου καλού. Που παίρνει μεσά. Φτιάχνει το κόρτομα αυτό. Αυτό το παίρνει μεσά αυτό. Αυτό το παίρνει με το κόρτομα. Δεν είναι παιχνίδι. Γιατί αυτό το παίρνει μεσά. Μαθαίνω εγώ ότι έχει πει, κάνει ραντόπουλο με τον κόκκινο να το πει και λέει ώρα το βράδυ λέει έχει ματσάρε ο Θατζόπουλο. Οι Ιταλοί, οι παλιοί κτλ. Με το Ηρακλή θα είναι αυτά, η Δινή, ο τέτοια. Βέβαια! Θα είναι, λέει, του λέει ο ραντόπουλο, θα είναι όλοι καλοί, οι Ιταλοί αφρό. Βέβαια, εννοείται. Λέει αυτό, ο Συρία θα είναι. Αρχηγό! Εσύ, κάνει τη δουλειά αυτή. Είσαι σε αυτή την ηλικία. Ο Καϊτάνο Σιγά είναι ενδυματική μορφή του Παπαδοσφαίρου. Του Παπαδοσφαίρου. Δεν ξέρει ότι πέθανε πριν 30 χρόνια. Να μην ξέρω τώρα που πεθαίνουν όλοι να τότε οι θάνατοι. Ήταν πολύ πολύ άγριοι. Ο Καϊτάνο Σιγά είναι πάρα πολύ νέο. Δηλαδή δεν το δικαιολογώ. Δεν δικαιολογώ. Πώ είναι. Πόσου τίτλου έχει ο Ερακλή στο Παπαδοσφαίρο. Δύο, μπράβο ρε φίλε. Ποιοι είναι, Βασίλης, είσαι παλικάρι, λοιπόν, είσαι παραγωγός Ηρακλειδέ. Γιατί όταν γενικός επικοινωνιών δεν είναι έτοιμος να πει δύο. Ναι. Και είναι απέναντί σου παοξής Ιχολύπτης. Ναι. Και σου λέει με ποιον έπαιξε ο Ηρακλής στον τελικό του Βαλκανικού. 40.000 κόσμο μέσα. Άργες πιτές. Άργες πιτές. Του λέω τα σκαλάκης. Παοξής, έτσι το παιδί παοξής και η πολίτη. Άργες πιτές. Του λέει τι λες. Ξαναεπιμένει αυτός. Τι λέει. Άργες πιτές. Όχι. Λέει Γαλατάσαρα. 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 Του λέω τα σκαλάκης. Όχι. Άργες πιτές. Η Γαλατά ήταν λέει τελικός. Λάθος κάνεις. Ηρακλής είμαι και διαβασμένο. Του λέει ο δασκαλάκης πάνω 50 ευρώ στοίχημα. Πάντο στοίχημα. Αυτό το στοίχημα του Παγκλήδου. Αυτά τα στοίχημα ήταν αφού το παγκεφάκι με το περνάω στοίχημα. Δηλαδή το πρέπει με το κόκκινο με αυτό το στοίχημα θα μου τα βλέπω και μέσα μου θα. Και τώρα μου κάνει εντύπωση που απαντάει ο Βασίλης. Που ο Βασίλης πώς χρόνο είσαι. 22 και Αριανός. Έχει διαβάσει. Και απαντάει για Ηρακλή σαν τη σπιτέστη. Το μάτι είναι απίστευτο. Έχει κάνει μπάλα. Μια σάρα. Με έναν ακροατή. Πριν 8 χρόνια. Έχει διαφωνία με έναν ακροατή. Παοξή. Προκρίσεις. Ο κόκκινος πάντα μαζί του θα είναι 20 ευρώ, 10, 7 ευρώ, 4, 9, 3. Όπως και εγώ βέβαια. Όπως και εγώ βέβαια. Πρόσεξε. Διαφωνούνε τώρα, το είπες ρε κόκκινε, ποτέ ο κόκκινος. Δεν το είπα! Δεν το είπες, δεν το είπα! Η επόμενη φράση του κόκκινου ποια είναι. Βάλε στίχημα! 10.000 ευρώ! Λέω όμως, δώσ' έχετε η πολύ την ακούσει και αυτό που είπες. Έχουμε! Είμαι μαλακά, τι κάνεις τέτοια. Θα σκάσει κάνα γαϊδούρι καμιά μέρα, σαν και αυτό που κάνει εκεί στην πόρτα. Θα σκάσει κάνα γαϊδούρι, σαν και εκείνο που κάνεις εκεί. Θα βγει κανένας περίεργος, μη κάνεις το μάγκα. Εσένα σε ξέρουνε, αυτός δεν τους ξέρει. Είναι παλικάρι! Σκάει μύτη μετά μισή ώρα, ένας 28-30 χρόνων. Πολιτής σε εταιρεία, δεν θυμάμαι. Γεια σου κόκκινε, την ώρα της εκπομπής. Βγάζει ένα πακέτο 10.000 ευρώ. Σε κοιτάζω εγώ. Σε κοιτάζω τον κόκκινο. Δεν είναι μαλάκα το λέω 10.000 ευρώ. Και είναι κόκκινος μια έτσι. Βγάζει κάτι σκυμωρό με στήλες. Κάνει έτσι απ' την άλλη τσέπη. Βγάζει κάτι χόρους. Αυτή είναι το λαιμό. Κάνει ψυχή πίσω. Βγάζει μια τριτέτ μασημένη. Αυτά κάνει ο κόκκινος. Αλλά γι' αυτό είναι κόκκινος. Πάντως, αν μας κάνει απόψε μήνυση, έχει βγάλει καλά λεφτά, φίλε. Λίγο, δεν τον έχει σκίσει, εσύ, εντάξει, μήνυση. Okay. Να είναι καλά, αδηγόρης, και μήνυση να παρεξήσει με κάνει εμένα στον αέρα. Μήνυση, μήνυση το κόκκινο τον έκανε και αργή τώρα. Ο Κατσίτη. Ο Γιάννης, ναι. Είπε κάτι πολύ άσχημο. Ο Ηρακλειδέας. Ναι. Είπε κάτι άσχημο για τον Γιάννη. Για τον Γιάννη. Ναι, το οποίο βέβαια εγώ νομικά το καλύπτεται ο κόκκινος. Δεν μπορείτε να γίνει δηλαδή έτσι όπως το λέει, είναι καλυμμένο κανονικά. Αυτά μου τα άμαθε ο Ρόγιος. Ποτέ δεν θα λες ονόματα. Πάντα θα φυλάς τα νότα σου αγκά. Ήθελα να δείξω ότι είναι παλικάρι κι αυτός. Αλλά τι παλικάρι είναι. Πήγε και τα έβαλε με μια εταιρεία που θέλει να φέρει το χρυσό εδώ πέρα. Μια εταιρεία η οποία είναι να το πάρει, γιατί είναι μια Ρώσικη και μια Νορβηγική μου φαίνεται. Ελληνικός χρυσός, ναι. Ελληνικός χρυσός, ναι. Το πήρε.
Το πήρε, έτσι. Ναι. Και λέει ο Κόκκινος, δεν ξέρω αν λέει αλήθεια, ότι έχει στο σπίτι του 500 σελίδες έρευνα για τις καρκινογόνες ουσίες και τι κακό θα έχει στο περιβάλλον και στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, που ξέρω δεν είναι παιδιά, τα παιδιά μας θα πεθάνουν από καρκίνο και μαλακίες. Τέτοιες έκανε το παλικάρι. Σκάνε με τη διάσβερη και εκεί στην Πότσαρη, μιλάμε. Λέει, γεια σου, αυτό με δίνει το χέρι. Λέω, μαλάκα, σε μα το δώσει το χέρι. Θα με σπάσει τα κόκαλα. Λέω, τι έγινε, φίλε, σε απόσταση εγώ. 4 μέτρα πίσω, το πόδι μπροστά. Άμα έρθει κατά πάνω μου να προλάβω να δώσω μέχρι και 10 να του έδινα, δεν καταλάβαινε τίποτα το, αυτό το ζώο, να προλάβω να φύγω. Λέει, σε γουστάρω με χίλια. Λέει, εγώ λέει, σε παρακολουθώ από μικρό, καμιά 35 χρονών αυτό. Λέω, ότι γλίτωσα εγώ, άλλο για άλλο χτυπάει καμπάνα. Μα, τι θε, φιλαράκι, λέω. Πες τον Κόκκινο, χαμηλόφωνα. Ας την εκπομπή με το χρυσό. Λέω, γιατί πες μου. Γιατί λέει, θα τον τσιμεντώσουν τον Κόκκινο. Θα τον κάνουν λέει γκάιτα στο ξύλο, κάποια ζημιά θα πάθει. Λέω, γιατί ρε, πες τώρα εσύ είναι μαλάκα. Λέει, εγώ στα λέω γιατί σας γουστάρω. Λέει, εσένα σε γουστάρω λέει πιο πολύ. Λέω, εντάξει. Πάω, το λέω στον Κόκκινο. Έχει παγώσει ο Κόκκινος. Ξανάρχεται δυο άσβερ και πάλι μέσα στην μπουγάτσα, στον μπουγατζίδικο του Βασίλη. Του πιάνουνε, το λένε πού είναι ο Κόκκινος αυτό κτλ. Πες τον να αφήσει αυτό το Χριστό, γιατί θα απολυθεί. Θα χάσει τη δουλειά του και τέτοια. Εμένα μην είπα θα τον τσιμεντώσουν, τον άλλο δεν είπα θα απολυθεί. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα τον κάνανε. Του λέω άντε γεια. Άντε γεια, λέω. Εσύ που φοβάσαι να τα βάλει με τη θύρα 10 και το Super 3, άλλο που θα τα βάλει με την εταιρεία του Χρυσού. Μαλάκα. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βάλει με το Super 3 και τη θύρα 10 και θα τα βάλει με την εταιρεία Χρυσού ο Κόκκινος. Και δε, φυσικά δεν θα γίνει εκπομπή γιατί έκλασε πατάτες. Πήγε στον Ανδρώνη. Παύλο. Άμα σε πάρει ο Σαμαρά τηλέφωνο και σου πει να μην κάνω την εκπομπή, τι θα πεις. Τώρα το βλέπει ο Παύλος, λέει, τι μαλάκα, πληρώνω, λέει, εγώ εδώ πέρα, γελούσε ο άνθρωπος.